Σοφία, οι πρόβες για τη Γαλάτια ξεκίνησαν. Πώς προχωράνε οι προετοιμασίες? Προχωράνε πάρα πολύ καλά. Έχουμε ήδη ξεκινήσει εδώ και λίγες εβδομάδες την προετοιμασία μας. Τα παιδιά είναι κατενθουσιασμένα και αυτό διότι το 80% της χοροδίας είναι παιδιά που ήρθαν φέτος. Επομένως, η εμπειρία τους στη χοροδία δεν είναι μεγάλη και δεύτερον, δεν έχουν συνεργαστεί ποτέ ξανά με μια ορχήστρα και μάλιστα μια τέτοια ορχήστρα όπως η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Σοφία, ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε μια τέτοια παγκόσμια πρεμιέρα όπως είναι η Γαλάτια? Τα παιδιά καταρχήν είναι από 10 ετών μέχρι 21. Επομένως, έχουμε και παιδιά και εφήβους και ενήλικες σε αυτή την παραγωγή. Το γεγονός ότι είναι μια παγκόσμια πρεμιέρα η Γαλάτια του Ριάδη φέρνει ένα τεράστιο ενθουσιασμό. Τα προβλήματα που δημιουργεί όμως είναι τα εξής. Καταρχήν, δεν έχει ποτέ ξανά ηχογραφηθεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο, έτσι ώστε να βάλουμε τη μουσική στα παιδιά, να την ακούσουν και να την έχουν στα αυτιά τους. Το χτίζουμε δηλαδή από την αρχή, με βάση μόνο το σπαρτίτο του πιάνου και τη φωνή. Η δεύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε είναι ότι η όπερα είναι στα γαλλικά, επομένως οφείλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να φέρουμε εις πέρα στο γαλλικό κείμενο με σωστή προφορά και να ακούγεται όσο γίνεται από παιδιά 10, 15, 18 ετών, ορθότερα. Η τρίτη δυσκολία για μας είναι το γεγονός ότι η όπερα θα ηχογραφηθεί. Αυτό μας φέρνει ένα ακόμα βάρος, το γεγονός ότι θα καταγραφεί. Επομένως, οφείλουμε εμείς προς τον εαυτό μας και ως προς τη μουσική να δώσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για να μείνει στις επόμενες γενιές. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι και ανυπομονούμε για την επόμενη εβδομάδα. Καλή επιτυχία σε όλους!